Είμαι ο Δημήτρης Παπατζημούρης και σας καλωσορίζω στην κουζίνα της Fest, της κορυφαίας ελληνικής μάρκας αντικολλητικών συσκευών. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε την πιο αγαπημένη ελληνική συνταγή της Κυριακής. Αρνάκι με πατάτες στο φούρνο. Και θα το κάνουμε μέσα σε ένα καταπληκτικό ταψί αντικολλητικό, το οποίο δεν θα σας κουράσει αφού τελειώσει η συνταγή να το καθαρίσετε και θα χωρέσει και όλες τις πατάτες που χρειάζεται, διότι, ξέρετε, τρώμε μισό αρνί και 17.000 πατάτες. Λοιπόν, εδώ η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Ξεκινάμε με ένα πολύ ωραίο μπουτάκι καθαρισμένο. Όταν πηγαίνετε στον χασάπι θα του ζητάτε θηλυκό. Θα του ζητάτε μπουτάκι από θηλυκό αρνάκι. Δεν μυρίζει καθόλου και είναι λίγο πιο νόστιμο. Τα θηλυκά τα έχουν αυτά. Λοιπόν, η πρώτη δουλειά. Η πρώτη δουλειά εγώ την ονομάζω σκόρδισμα. Δηλαδή, έχω εδώ τον πολτοποιτή του σκόρδου. Παίρνω σκελίδες εδώ καθαρισμένες. Τις βάζω στον πολτοποιτή. Και με τον πολτοποιτή αρχίζω και κάνω αυτό εδώ. Δηλαδή, πηγαίνω και χαϊδεύω το αρνάκι παντού με το σκόρδο. Θα βάλω και την επόμενη. Και εδώ κυρίως ανάμεσα στα κοψίματα που κάνει ο χασάπης για να μας το δώσει για φούρνο, να πάει παντού το σκόρδο, είναι όλη νοστιμιά. Αν δεν μυρίσει το σπίτι σκόρδο την ώρα που κάνω το αρνί, δεν κάνω σωστό αρνί. Δεύτερη δουλειά. Αλάτι, πιπέρι, μπόλικο και από τις δύο πλευρές το γυρνάω το επόμενο που θα βάλω είναι σκόνη μουστάρδας. Η σκόνη μουστάρδας θα δώσει χρώμα, θα δώσει γεύση και θα το κάνει λίγο πιο πικάντικο, χωρίς ακριβώς να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, θα χαθεί κάπου μέσα στη διαδικασία. Προτιμώ να μην βάζω υγρή μουστάρδα, προτιμώ πάντα να βάζω σκόνη. Με τα υγρά που θα μπουν, θα δέσει καλύτερα. Το επόμενο στοιχείο είναι κρασάκι. Το βάζω, κάνω και εδώ λίγο μπανάκι να έρθουν να κάτσουν και οι πατάτες. Και επειδή αυτό θα δουλευτεί επί κανένα δύο ώρα στο φούρνο, ίσως και παραπάνω, για να έρθει εκεί που πρέπει, χρησιμοποιώ πατάτες οι οποίες είναι χοντρά κομμένες. Πάντα με το φλούδι, γιατί εμένα μου αρέσει το φλούδι και γιατί θεωρώ ότι το φλούδι έχει όλα τα θρεπτικά συστατικά και νοστιμιά. Οπότε τις κόβω και οι δονάτες για να συγχρονιστούν κάπου στο τέλος. Αν τις κόψω μικρές, αυτές θα καούν μέχρι να γίνει το αρνί. Όπως είδατε, για όλα έχω μία εξήγηση. Να βάλω δεντρολίβανο, το οποίο εγώ το αγαπάω. Ταιριάζει πάρα πολύ με το αρνί. Θα προσθέσω και λίγο θυμάρι. Το οποίο θυμάρι στο ψήσιμο δεν πικρίζει ιδιαίτερα. Αν βάζαμε ρίγανη θα πίκριζε και γι' αυτό τη ρίγανη συνήθως τη βάζω στο τέλος του φαγητού. Το επόμενο, λεμόνι. Πού πας χωρίς λεμόνι? Το λεμόνι είναι απαραίτητο στο αρνάκι, γιατί πρέπει να του δώσει οξύτητα. Και ενώ σε μια κανονική μαγειρική το λεμόνι θα το έβαζα στο τέλος, στο αρνάκι δεν βλέπω τον λόγο, διότι είναι τόσο λιπαρό το ίδιο το αρνί, ώστε δεν σφίγγει από το όξινο στοιχείο. Κάνω τώρα εδώ πατέντα, όπως βλέπετε. Και τελευταίο στοιχείο στο αρνί είναι το λάδι. Ελαιόλαδο, παρθένο ή και έξτρα παρθένο. Το ανοίγω γιατί θα βάλω αρκετό. Ωραία. Λοιπόν,
είναι έτοιμο για φούρνο. Το φούρνο τον έχω προθερμάνει 180 με αέρα. Ο λόγος το θέλω με αέρα είναι γιατί έχω ένα κρέας το οποίο έχει μέσα του αρκετά λιπαρά. Έτσι δεν κινδυνεύει να στεγνώσει. Αν είχα άλλου είδους κρέας δεν θα έβαζα εύκολα αέρα. Στο αρνάκι δεν υπάρχει πρόβλημα και το βάζουμε με αέρα. Αν είχα κατσίκι, το οποίο γενικώς εγώ δεν το συμπαθώ στο φούρνο, δεν θα έβαζα αέρα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. 10 λεπτά. Τώρα εγώ κάθε μισή ώρα θα το γυρνάω πλευρά. Και περίπου για αυτό το μέγεθος, γύρω στις 2,5 ώρες, θα είναι έτοιμο. 180 με αέρα. Αλλά αυτό θα το δείτε και στην πορεία ανάλογα με το κομμάτι του αρνιού το οποίο έχετε βάλει. Ραντεβού σε 2,5 ώρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω περάσει. Την τελευταία μία ώρα έχει μοσχοβολήσει ο τόπος και εγώ κάθομαι και περιμένω, λες και κοιτάω σύρια, λες από το, από την, πώς το λένε, από το φούρνο. Αυτό είναι. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Λοιπόν, καταρχάς βλέπετε ότι οι πατάτες είναι τραγανές, είναι ψημένες τόσο όσο με το λίγο μαύρισμά τους. Να ξέρετε ότι το μαύρισμα, οι μικρές αυτές θεωρητικά ατέλειες στη μαγειρική, είναι αυτές που έχουν την νοστιμιά και την αυθεντικότητα των σπιτικών γεύσεων. Το μαύρισμα στις πατάτες και στα λαχανικά σημαίνει γεύση. Εδώ έχουμε τραγανό απ' έξω, μέσα έχει ψηθεί τέλεια και αυτό είναι. Περιμένω τον κόσμο να σερβίρω. Αυτό το κάνω, δεν ξέρω, όλα τα χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου, οι οικογενειακές μας γιορτές, υπήρχε ένα αρνάκι ανάμεσά μας, το οποίο μας ένωνε. Και ελπίζω να κάνετε ακριβώς το ίδιο και εσείς σπίτι σας. Χρησιμοποιήστε αυτό το σκεύος γιατί είναι πραγματικά βολικό, διότι δεν έχει μετά πλήσιμο δύσκολο και χωράει όλες τις πατάτες που χρειάζεται. Ακολουθήστε τη συνταγή, σας διαβεβαίω ότι θα είναι το πιο νόστιμο αρνάκι με πατάτες φούρνου που έχετε κάνει ποτέ.